Βέβαια, εδώ στο στούντιο τα μανίκια τα σηκώνει ο κύριος Καφτάκης. Ο κύριος Μανώλης Καφτάκης, ο φοροτεχνικός. Δεν ξέρω αν είναι για καλό, βέβαια, κύριε Καφτάκη, να σε υποδεχτούμε. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε για έμφυα. Γι' αυτό ήταν. Και γελάω, βέβαια. Τα αναβασάκια του έμφυα, τα οποία ήρθαν. Ναι, έχουν βγει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο περισσότερος κόσμος ήδη επικοινωνεί με τα φορτηγικά γραφεία προκειμένου να λάβει την εκτύπωση και να προγραμματίσει τις πληρωμές του. Βέβαια, σε όλο αυτό το κλίμα που τώρα έχει δημιουργηθεί και με τον σεισμό στην Κρήτη, όλα αυτά τα πράγματα λίγο πάνε σε δεύτερη σκέψη στον κόσμο, αλλά υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Υπάρχουν κερδισμένοι, χαμένοι. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι ο έμφυα είναι περίπου στο ποσό που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Καθώς το Υπουργείο Οικονομικών έχει χορηγήσει την έκπτωση που είχε ισχύσει και το 2020 στα πλαίσια της πανδημίας. Οπότε όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν μία μείωση από 30% και πάνω. Ναι. Το οποίο είναι ανάλογα με την μηνιακή αξία της περιουσίας. Λοιπόν, λέω, εδώ έχουμε ετοιμάσει μία παρουσίαση να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μειώσεις και αναστολές πληρωμή σε έμφυα έκπτωση 50%. Δηλαδή. Εκτός της έκπτωσης που προανέφερε, η οποία ισχύει γενικά για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, προβλέπεται μία έκπτωση 50% σε όσους έχουν ένα χαμηλό φορολογικό οικογενειακό εισόδημα 9.000 ευρώ και οι οποίοι έχουν και ακίνητη περιουσία που δεν υπερβαίνει κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Μάλιστα, λοιπόν, έκπτωση 50% λοιπόν. Μετά. Ναι, είναι αυτό που έλεγα ότι ένα από τα κριτήρια είναι ότι πρέπει, πρέπει να έχει εισόδια μέχρι 9.000 ευρώ. Μάλιστα. Και δεν πρέπει η κατοικία να είναι πάνω από 150.000 ευρώ. Να προχωρήσουμε λίγο την παρουσία. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς, το σύνολο βέβαια, έτσι δεν είναι, ανθρώπους. Είδαμε αυτά που μας είπε ο κύριος Καφτάκης και να συνεχίσουμε λίγο. Ναι, έκπτωση 100%. Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει σε τρίτεκνους, γενικά σε πολυτεκνούς ή όποιοι έχουν κάποιο άτομο που παρουσιάζει μια αναπηρία, υπάρχει μια έκπτωση 100% σε περίπτωση που δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ το οικογενειακό εισόδημα και το οποίο προσαξάνεται για 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Ναι. Και για τους οποίους υπάρχει και ένα δεύτερο κριτήριο το οποίο αφορά το μέγεθος της κατοικίας τους. Μάλιστα. Είναι αυτό που είπαμε πριν, να μην υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Ακριβώς. Ο φορολογούμενος, αυτό που μας είπατε, εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, να είναι φορολογική κάτοικη Ελλάδος. Και την και η τέταρτη παράμετρος. Τώρα αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι οι δόσεις που μπορεί να πληρώσει κάποιος τον έμφυα είναι 6. Έχει δώσει όμως τη δυνατότητα του Υπουργείου Οικονομικών η δόση του Σεπτεμβρίου να καταβληθεί μαζί με τη δόση του Οκτωβρίου, χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Μάλιστα. Είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι υπάρχει μείωση του έμφυα σε όλα τα φυσικά πρόσωπα η οποία ίσχυε από πέρυσι για αξία κίνησης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ. Αντίστοιχα, 27% όταν η αξία της ακίνησης περιουσίας είναι μέχρι 70.000 ευρώ. Και έχουμε και ποσοστό 25% όταν η αξία της ακίνησης περιουσίας είναι μέχρι 80.000 ευρώ. Μάλιστα. Και αντίστοιχα υπάρχει και για μέχρι 1.000.000 20% έκπτωση στον έμφυα. Μάλιστα, απαλλαγή από τον συμπληρωματικό τώρα έμφυα. Ναι, εκτός από τον κύριο φόρο του έμφυα υπάρχει ένας συμπληρωματικός φόρος, ναι, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αγροτεμάχια απαλλάσσονται πλήρως από αυτόν τον συμπληρωματικό φόρο. Πράγμα που είναι κάτι το οποίο αφορά πολύ την Κρήτη, γιατί πάρα πολλοί είναι ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν χωράφια, έχουν αγροτεμάχια, ελαιώνες. Και πάνω σε αυτά λοιπόν τα ακίνητα δεν θα πληρώσουν συμπληρωματικό έμφυα. Αντίστοιχα, όταν υπάρχουν σε χωριά, κυρίως σπίτια τα οποία είναι πολύ μεγάλης παλαιότητας, άνω των 100 ετών, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή έμφυα. Μάλιστα. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει μέσα από την παρουσίαση που πραγματοποιήσαμε, ποιο είναι, και αν υπάρχουν παγίδες. Ερώτημα τηλεθεατή, αν υπάρχουν παγίδες. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω αυτό το τελευταίο, ότι αυτό που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι ότι ο έμφυα βγαίνει με βάση την εικόνα που αυτοί έχουν διαμορφώσει στο έντυπο Ε9, δηλαδή στην περιουσιακή τους κατάσταση. Αν σε αυτό το έντυπο έχουν αποτυπωθεί ασφαλμένα τα δικαιώματα που έχουν σε ακίνητα, τότε και ο φόρος θα υπολογιστεί λαθασμένα. Άρα, ένα βασικό πρώτο έλεγχο που πρέπει να κάνουν είναι να αναποτυπώνουν τα ακίνητα σωστά στην περιουσιακή τους κατάσταση. Μάλιστα. Έρχεστε σε επαφή καθημερινά με φορολογούμενους, είναι βραχνάς κάθε χρόνο ο έμφυα, μόλις πλησιάζει το συγκεκριμένο διάστημα, ποιο είναι το κλίμα το οποίο κυριαρχεί?
Ίνας Βραχνάς, και ειδικά φέτος, καθώς άργησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, 15 Σεπτέμβρη ήταν η λήξη, συμπίπτει η καταβολή της πρώτης δόσης του ένφια μαζί με τον φόρο εισοδήματος. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που το Υπουργείο Οικονομικών μετέθεσε την πρώτη δόση για τον Οκτώβριο. Είναι ένας άδικος φόρος, γιατί επιβάλλεται πάνω στην ακίνητη περιουσία για την οποία έχει ήδη φορολογηθεί ο φορολογούμενος προκειμένου να την δημιουργήσει και να την αποκτήσει. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Γαφτάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά για τη βοήθεια και για τα αναλυτικά στοιχεία, την καθοδήγηση και την παρουσίαση, βέβαια,